αναφορικά με μια πρωτοποριακή ψηφιακή διαδικασία που αφορά ποιες συναλλαγές. Είναι αφορά ερωτήσεις που μπορούμε να απευθύνουμε ψηφιακά χωρίς να χρειαστεί να πάμε στην εφορία. Και έτσι λοιπόν γλιτώνουμε και το πηγενέλα και μπορούμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία πώς μπορούμε να μπούμε στο... Στα αιτήματά μου συγκεκριμένα, θα λέγεται και ραντεβού για το Ηράκλειο. Μετά από μερικές μέρες θα μας τα εξηγήσει ο κ. Χρυστοφοράκης λίγο αργότερα. Τι μπορούν να κάνουν λοιπόν οι πολίτες προκειμένου να βρουν απαντήσεις σε 250 μάλιστα διαδικασίες. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα τη διαδικασία. Μπαίνουμε λοιπόν στα αιτήματα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και υποβάλλουμε αίτημα. Υπάρχουν 250 ερωτήσεις τις οποίες επιλέγουμε εμείς προκειμένου να δούμε ποια είναι η δική μας απάντηση. Περιγράφουμε τα απαιτούμενα, η πλατφόρμα αυτή περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην ερώτηση που θέλουμε, ας πούμε, να απευθύνουμε στον άνθρωπο της εφορίας και θα μας πει ο άνθρωπος ότι χρειάζονται αυτά τα δικαιολογητικά. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα αυτή, βλέπουμε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, μας δίνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια ενημερωνόμαστε μέσω email για την πορεία εξέλιξης του αιτήματός μας. Και τέλος, υπάρχει απάντηση της υπηρεσίας στην προσωπική θηρίδα εντός της πλατφόρμας. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο και σίγουρα ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε έτσι δυσκολίες, αλλά στην πορεία βήμα-βήμα εξελίσσεται η διαδικασία και σίγουρα γλιτώνουμε και τα γραφειοκρατικά αλλά και την ταλαιπωρία του να πάμε στην εφορία. Μάλιστα, νομίζω περισσότερο θα μας πει ο κ. Χρυστοφοράκης. Δημήτρης Χρυστοφοράκης είναι πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου. Και για τα τέλη θα μας πει, που αφορά πολύ κόσμο, αλλά και για αυτή την ψηφιακή διαδικασία. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στην ευρεατέ σας και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά με υγειονομική ασφάλεια και με χαρά. Λοιπόν, πόσο κερδισμένοι θα βγουν οι Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι μέσα από αυτή την ψηφιακή διαδικασία και πόσο κερδισμένες και οι υπηρεσίες, οι οικονομικές υπηρεσίες της χώρας. Κοιτάξτε, θυμάστε ότι από την αρχή της πανδημίας είχαμε μιλήσει για ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον στις σχέσεις δημοσίου και πολίτη με την έξοδο από την πανδημία. Εδώ μιλάμε πλέον για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών των ΔΟΗ, των εφορίων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, πλέον για 250 καταρχήν υπηρεσίες θα μπορούν οι πολίτες αντί να πάνε στη ΔΟΗ να εξυπηρετούν μέσω της εφαρμογής μα αιτήματα από την ΑΔΕ. Είναι καταρχήν 250 υπηρεσίες. Είναι παράδειγμα η αλλαγή της ταυτότητας, η αλλαγή της διεύθυνσης, λέω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Μια φορολογική ενημερότητα που πιθανότατα να απαιτείται ένα πρόσθετο δικαιολογητικό, η υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων, πλήθος υπηρεσιών που είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε στην ΤΟΚ και να στεκόμαστε στην ουρά, πλέον εξυπηρετούνται ψηφιακά μέσω του ΜΑΗ αιτήματα. Το ΜΑΗ αιτήματα ως εφαρμογή είναι απλό καταρχήν με την έννοια ότι κάθε φορολογούμενος με τους κωδικούς του τάξης μπορεί να έχει πρόσβαση στα αιτήματα. Για να ολοκληρωθεί όμως μια διαδικασία θα πρέπει να προσκομιστούν σε ψηφιακή μορφή τα δικαιολογητικά που συνηθίζαμε να κρατάμε και να δίνουμε στον υπάλληλο της ΔΟΗ. Αυτά τα δικαιολογητικά λοιπόν υποβάλλονται μέσω του ΜΑΗ αιτήματα, σκαναρενά, βγαίνουν σε αρχιάκια, τα λαμβάνει ο υπάλληλος, παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ο φορολογούμενος λαμβάνει την απάντηση που θέλει. Δεν είναι η αμεσότητα του πάω στη ΔΟΗ και ολοκληρώνω την υπηρεσία. Σίγουρα όμως κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο τόσο οι πολίτες, υπό την έννοια ότι δεν χρειάζεται να στέκεται κανείς σε ουρά πλέον, όσο και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που εξυπηρετούν απομακρυσμένα και σε ένα περιβάλλον πολύ πιο ήσυχο. Να πούμε εδώ ότι τα 250 αυτά, οι 250 αυτές οι υπηρεσίες είναι αρχικά στην πορεία και μέχρι το πρώτο εξάμεινο υπολογίζεται ότι οι υπηρεσίες αυτές θα υπερδιπλασιαστούν και η πρόθεση της ΑΔΕ είναι οι πολίτες να μην χρειάζεται να πηγαίνουν σε καμία περίπτωση στη ΔΟΗ, τα πάντα να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και ψηφιακά. Κύριε Χρυστοφοράκη, για το Ηράκλειο, συγγνώμη που σας διακόπτω, για το Ηράκλειο από σήμερα τίθεται σε ισχύ αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία στο Ηράκλειο έχει τεθεί σε ισχύ περίπου 20-25 μέρες τώρα. Ήμασταν στη δεύτερη κατηγορία των ΔΟΗ, είναι τρεις κατηγορίες ΔΟΗ που ενταχθήκανε. Εμείς δεν ήμασταν στην πρώτη μας, στη δεύτερη κατηγορία. Σήμερα ολοκληρώθηκε για όλη τη χώρα.
Αυτό που δεν έχει γίνει στο Ηράκλειο ακόμα είναι το e-ραντεβού. Δηλαδή, σε περιπτώσεις που απαιτείται η ταυτοπρόσωπη παρουσία του προηγούμενου στη ΔΟΗ, το ραντεβού να κλείνεται ηλεκτρονικά. Αυτό ακόμα για το Ηράκλειο δεν έχει ενταχθεί το Ηράκλειο σε αυτή την κατηγορία. Φαντάζομαι ότι αμέσως επόμενες ημέρες θα ενταχθεί και σε, αυτό το, σε αυτή την πλατφόρμα, ούτως ώστε να μην χρειάζεται καν τηλέφωνο να κλείνει το ραντεβού ηλεκτρονικά. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε να περάσουμε και για τα τέλη κυκλοφορίας, να σχολιάσουμε. Έχουμε και εμείς δεχτεί κάποια μηνύματα από τηλεθεατές. Μας ρωτούν πότε θα ανακοινωθεί αυτή η περίφημη παράταση στα τέλη κυκλοφορίας και μέχρι πότε θα ισχύσει. Χαμογελάτε, βλέπω. Το λόγο δεν ξέρω. Γιατί είναι το ίδιο ερώτημα που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Την ίδια εποχή ακριβώς. Και κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών δίνει παράταση. Αυτή την περίοδο διαψεύδει. Και αμέσως μετά τα Χριστούγεννα έρχεται προς εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και δίνει μια μικρή παράταση. Ξέρετε, ο αρμόδιος υπουργός δεν διέψευσε προχθές σε τοποθέτησή του. Είπε ότι ίσως υπάρξει να δούμε λίγο τα έσοδα, πόσο μας παίρνει να το τραβήξουμε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αυτό είναι πάγια τακτική του Υπουργείου Οικονομικών. Θα περιμένουμε την όποια παράταση να ανακοινωθεί σίγουρα μετά τα Χριστούγεννα και λίγο πριν την Πρωτοχρονιά. Εγώ, αν με ρωτήσετε προσωπικά, η αίσθησή μου είναι ότι θα δοθεί. Δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι τις 15 ή μέχρι τέλος του μήνα, αλλά σίγουρα θα υπάρξει κάποια μικρή παράταση, όπως δίνεται και κάθε χρόνο. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού κλείνουν 28 Δευτέρου και μέχρι τότε έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο Οικονομικών να τραβήξει την παράταση του τελών. Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, τράβηξε μέχρι τέλη του Φλεβάρη. Γι' αυτό σας είπα ότι επειδή ο προϋπολογισμός τα έσοδα κλείνουν 28 Δευτέρου, έχει το περιθώριο αυτό. Δεν ξέρω αν θα πάει μέχρι εκεί. Καλό θα ήταν γιατί. Ξέρετε, βγαίνουμε, είμαστε σε μια περίοδο που λόγω της υγειονομικής κρίσης τα οικονομικά και των οικοκυριών και των πολιτών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Ο Δεκέμβριος είναι φορτωμένος μήνας με υποχρεώσεις, οπότε ό,τι μπορεί να πάει λίγο παραπίσω, ας πάει παραπίσω, δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Επίσης, ορισμένοι έχουν απορίες αναφορικά και με την χρονική διάρκεια που θα πληρώσει κάποιος τα τέλη. Βλέπουμε ότι μπορεί να πληρώσει τέλη για ένα έτος, για 10 μήνες. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό το μέτωπο. Τι ισχύει? Κοίτα, να σας πω τι γίνεται. Εάν τα τέλη πληρωθούν τώρα, πληρώνουμε για όλο το έτος. Ναι. Σε περίπτωση που κάποιος κάνει την επιλογή να καταθέσει τις πινακίδες, που και εδώ και αυτό είναι κάτι που γίνεται πλέον ψηφιακά μέσω άλλης πλατφόρμας. Ναι. Του mycar.gr, καταθέτει τις πινακίδες και μετά μπορεί να παραλάβει πινακίδες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε για 2 είτε για 4 μήνες, είτε για 6, ανάλογα το πόσο επιθυμεί. Αν αυτό το διάστημα είναι μεγαλύτερο των 4 μηνών, σε αυτή την περίπτωση τα τέλη κυκλοφορίας πληρώνεται προσαυξημένα κατά 20% από ό,τι αντιστοιχεί στο τετράμινο που συζητάγαμε πριν. Ναι. Αν το διάστημα είναι μικρότερο των 4 μηνών, τότε πληρώνουμε για 3 μήνες και μόνο. Πάντως, για να πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας για περιορισμένο διάστημα, θα πρέπει να κατατεθούν οι πινακίδες καταρχήν και να πάμε για να τις ζητήσουμε μετά εκ νέου. Μάλιστα, τον μάλιστα. Για τη διαδικασία, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χριστοφοράκη, να μας πει υπάρχει κάποιο καινούριο στοιχείο που πρέπει να μάθουν οι οδηγοί, γίνεται ηλεκτρονικά. Αλλάζει κάτι στην έκδοση των τέλων κυκλοφορίας και στην πληρωμή? Η όλη διαδικασία με την έκδοση των τέλων κυκλοφορίας σε σχέση με πέρυσι δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Όμως να υπενθυμίσουμε ότι οι πολίτες μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας είτε εκτυπώνοντας από τον ατομικό του λογαριασμό την ταυτότητα οφειλής τέλων κυκλοφορίας, αλλά ακόμα πολύ πολύ πιο απλά όλα τα web banking των τραπεζών, βάζοντας το αφημί και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, έχουν διασύνδεση με την ΑΔΕ, εκδίδουν το ποσό των τελών κυκλοφορίας που γυρώνονται, χωρίς καν να χρειάζεται ταυτότητα γυρωμής. Για τους πιο παραδοσιακούς μπορούν να τυπώσουν ταυτότητα οφειλής στα τέλη κυκλοφορίας που έχουν συγκεκριθεί στην ΑΔΕ. Ναι. Μάλιστα, φέτος έχει και QR code πάνω για να μπορούν να πληρωθούν μέσω εφαρμογών, είτε από κινητό μας είτε από tablet. Αυτή είναι η μόνη διαφοροποίηση. Ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Παναγιωτόπουλε, όσοι επιλέξουν να καταθέσουν πινακίδες, να ξέρουν ότι πρέπει να αφαιρέσουν τις πινακίδες από το όχημα και να δηλώσουν το χώρο στάθμευσης. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα σκεφτεί ότι επειδή γίνεται ηλεκτρονικά
θα το δηλώσει μεν, αλλά θα κυκλοφορεί το όχημα. Αν υπάρχει κάποιος, να του κόψω τη διάθεση λέγοντάς ότι το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ. Οπότε καλό θα είναι όποιος δηλώσει ακινησία ή ακινησία να είναι πραγματική, να αφαιρέσει πινακίδες και να δηλώσει το πρόστιμο. Κύριε Χριστοφοράκη, βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την τοποθέτησή σας. Καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.